Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ακόμη ένα eBay unboxing Όπως βλέπετε έχουμε πάρει φωτιά τον τελευταίο καιρό και βγάζουμε το ένα eBay μετά το άλλο Ήρθαν καινούργια πακέτα και θέλω να τα μοιραστώ και αυτά μαζί σας Λοιπόν, το πρώτο βλέπετε κρατάω το ψάλι, το έχω σε ετοιμότητα Το πρώτο eBay πακέτο είναι αυτό εδώ, είναι από τα αγαπημένα μου, βέβαια ασφάλεια 0 Γιατί οποιοδήποτε μπορεί να το ανοίξει και να δει τι έχει μέσα Είναι τα παλιά κλασικού τύπου με το κορδονάκι, αλλά είναι πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται καν ψαλίδια, όπως καταλαβαίνετε. Να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, αυτό εδώ. Αυτό εδώ, όπως βλέπετε, είναι ένα πακέτο με τροφή από Κίνα. Zoom, zoom, zoom. Για γαρίδες. Είναι το αδερφό μου για τον Ινδρίο προφανώς. Θα πάρω και αυτό εδώ κοντά μου να το έχω για να το δείχνω καλύτερα. Λοιπόν, τροφή για γαρίδε. Βλέπετε βοηθάει στο zoom. Πατεντούλε από εδώ, πατεντούλε από εκεί. Το πασάρω δίπλα γρήγορα, γρήγορα. Πάρε και το φάκελο. Το ο αδερφό κάθε δίπλα όπω έχετε καταλάβει και στα πιο πολλά unboxing που, που κάνουμε. Γιατί μαζί τα βλέπουμε πρώτη φορά. Και πάμε να δούμε το επόμενο πακέτο μα. Για να δούμε, έχω πορεία να δω τι θα δω αυτή τη φορά. Γιατί το τελευταίο διάστημα, αν έχετε δει και στα προηγούμενα eBay unboxing, πολλά πράγματα δεν έχουν έρθει. Κάποια από αυτά που έχω παραγγείλει και μα στέλνουν τα λεφτά πίσω. Ε, το θέμα είναι μια συμβουλή. Όσοι δεν σα έχουν έρθει πακέτα και λέτε Μα με έχω παραγγείλει εδώ και ένα μήνα και εκεί και, και πριν να βάλετε αρνητική αξιολόγηση όπω καμιά φορά έχω βιαστεί και έχω κάνει κι εγώ, επικοινωνήστε με τον πολιτή, στείλτε του ένα μήνυμα contact seller νομίζω λέει κάπου μέσα στο κατά την αγγελία, την εκάστοτε αγγελία που έχετε ε, δει και επικοινωνήσει ε, στο ebay και ζητήστε του αν γίνεται να μιλήσετε, αν μπορεί να σας στείλει το προϊόν, να ρωτήσετε τον τι έγινε, τι δεν έγινε. Πολλοί από αυτούς, σχεδόν οι περισσότεροι, θέλουνε, θέλουν επειδή και έχουν για τις αξιολογήσεις, είτε θα σας το ξαναστείλουν, είτε θα σας κάνουν refund πριν να κάνετε μια αρνητική αξιολόγηση. Τσεκάρετε το, γιατί κάποια καμιά φορά βιαζόμουν και νευρίαζα και πετούσα τις αρνητικές έτσι. Λοιπόν, το επόμενο. Λοιπόν, τι γράφει εδώ πάνω. Κινέζικα. Ακόμα δεν έχω μάθει να διαβάζω κινέζικα. Προφανώ. Πρέπει να είναι κάποιο τύπου αισθητήρα. Να φανταστώ για γεννητρίο κι αυτό. Σε. Θερμοκρασία. Θερμο... Αισθητήρα θερμοκρασίας, θερμοκρασία. Βλέπετε εδώ πέρα το καλοδιάκι Συνδέεται και ο αισθητήρα εδώ πέρα απλός, κλασικός σήμερα ξεκινήσαμε με πράγματα για τον αδερφό μου πάμε στο επόμενο που φαντάζομαι μάλλον θα είναι δικό μου από το μέγεθος το κατάλαβα τι είναι αυτό ε, θυμάστε το power bank της Ρώμας που είχα κάνει unboxing πριν από καιρό λοιπόν το δικό μου, όχι του φίλου του Γιώργου, το μεγάλο, το 20. Λοιπόν, ήθελα εδώ και πολύ καιρό να πάρω κάτι για να το προστατεύω. Σκεφτόμουν τι να πάρω, τι να πάρω, πού να το βάλω, γιατί το έχω σε μια μικρή δερμάτινη θήκη και δεν με βολεύει καθόλου. Οπότε σκέφτηκα να παραγγείλω μία νεοπρίν θήκη για τάμπλετ είναι, για εφτάρι τάμπλετ στην ουσία είναι αυτή η θήκη αλλά σκεφτόμουν να κάνει, δεν κάνει, φαίνεται λίγο μεγαλούτσικη τώρα σκέφτομαι ότι ίσως η εξάρι να ήταν πιο πρακτικό αλλά τουλάχιστον ένα επίπεδο προστασίας θα βάλει γιατί είναι πάρα πολύ βάρη και το κουβαλάω συνέχεια μαζί μου οπότε καταλαβαίνετε βάλε βγάλε βάλε βγάλε όλη την ώρα το, το σακίδιο στο οποίο το έχω μέσα μπορεί να χτυπηθεί και να τραυματιστεί Πρακτικό, λίγο μεγαλούτσικο από ό,τι θα ήθελα ίσως. Μπορεί να επιχειρώσω να πάρω και μια εξάρα κάποια στιγμή, θα δούμε. Και στη τελική μπορώ να βάλω ένα φυτάρι tablet που έχω μέσα. Λοιπόν, προχωράμε στα unboxing. Είναι πολύ πρακτικές αυτές οι θήκες και είναι πολύ φθηνέ. 1,5 ευρώ κοστίζουνε, νεοπρίν 1,5 ευρώ. Αρκετά οικονομικά θα έλεγα. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο είναι και αυτό μια παραγγελία του αδερφού μου, κροκοδιλάκια. Έχετε δει κάποιε πλακετούλε που έχουμε ανοίξει τον τελευταίο καιρό στα τελευταία eBay unboxing. Σκέφτομαι να ασχοληθώ κι εγώ λίγο κάποια στιγμή με Android και με Raspberry Pi. Και ο αδερφό μου είναι ηλεκτρολόγο βασικά. Και παίζουμε πολλέ φορέ φτιάχνουμε διάφορα πραγματάκια και σκέφτη, σκέφτηκε ότι κάποια από αυτά θα τα χρήσουμε βασικά να πάρουμε κάποια κροκοδιλάκια. Και διάφορα πειραματάκια για διάφορε κατασκευέ. Τα συγκεκριμένα πώ έκαναν, 2-3 ευρώ περίπου, έχει και μια. Πόσα είναι, 3 10 κροκοδιλάκια περίπου, αν τα μέτρησα καλά. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 κροκοδιλάκια. Αρκετά καλά, 30 λεπτά το ένα βγαίνει. Στην ελληνική αγορά κάπου τόσο πρέπει να έχουν, 45-48 λεπτά νομίζω, τελευταία φορά που τι έκανα. Προχωράμε στο επόμενο. Γενικά στο εξωτερικό και σε όχι μόνο Κίνα και κυρίως Αμερική υπάρχουν τρομερές εγκαταστάσεις και διανομής ηλεκτρονικού υλικού και ηλεκτρολογικού υλικού από αντιστάσεις έως ό,τι θέλετε, λεντάκια, ό,τι φανταστείτε. Οπότε αν είστε χομπίστες και φτιάχνετε διάφορα πράγματα μπορεί να σας ενδιαφέρει να ασχοληθείτε λίγο παραπάνω και να το ψάξετε. Και το επόμενο πακέτο που ανοίγω. Hmm, καταφώνει. Λοιπόν, το επόμενο πακέτο να το φέρω όσο πιο κοντά γίνεται. Να το βάλω εδώ πάνω για να το ζουμάρει και καλά η κάμερα. Είναι λεντάκια. Τα οποία πρέπει να τα ανοίξω κιόλα. Να σας τα δείξω. Νομίζω 100 έχει το σακούλι μέσα. 100 δεν έχει 100. Αυτό εδώ είναι, τα ξέρετε τι εστί λεντάκι Για διάφορα πειράματα, λευκό φως Αρκετά πρακτικά, αρκετά οικονομικά και αυτά Γενικά ψαχτείτε σας είπα, όσοι θέλετε ψαχτείτε Ωραίο είναι, ωραία να ρωτάμε πού βρίσκουμε το καθετή, αλλά το πιο ωραίο σε όλη τη διαδικασία, γενικά και στο unboxing που κάνω και σε οτιδήποτε ασχολούμαι, είναι το ψάξιμο. Είναι η πιο όμορφη διαδικασία και το άνοιγμα φυσικά, αλλά την ώρα που ψάχνεις για να βρεις κάτι πάνω σε κάτι που δεν περιμένει, βρίσκει κάτι άλλο ακόμα καλύτερο ή κάτι το οποίο δεν έχει πράξει κανένα από το μυαλό σου. Αυτή είναι η διαδικασία. Να κυνηγά και να ψάχνει συνέχεια. Να ψάχνει συνέχεια για πράγματα. Λοιπόν. Και πάμε και στο επόμενο. Να το δούμε σιγά σιγά. Τώρα τελευταία μου λέτε ότι τα πάω λίγο γρήγορα. Γενικά επειδή έχω πάρα πολλά πακέτα και όπω βλέπετε 7 8 πακέτα κάθε φορά ανοίγω τα τρέχω λίγο η αλήθεια είναι γιατί θέλω να σας τα χωρέσω όλα σε ένα βίντεο χωρίς να βαρεθείτε και να είναι όσο πιο περιεκτικό γίνεται. Οπότε γι' αυτό είμαι λίγο πιο ε, γρήγορος στο unboxing και αυτό εδώ το συγκεκριμένο παιδιά αυτό έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Έχει καθυστερήσει γύρω στους 2-2,5 μήνες από τότε που το παρήγγυλα. Έπεσε πάνω στα δρομολόγια. Λοιπόν τι είναι αυτό θα μου πείτε πω, πω ένα απλό μπρελόκ. Ένα μπρελόκ για τον καθένα. Για μένα όμω δεν είναι ένα απλό μπρελόκ. Είναι ένα βραχιόλι μπρελόκ, γιατί είναι και βραχιόλι. κα βραχιόλι, πρέπει να έχει πολύ μικρό χέρι για να το κάνει βραχιόλι. Αλλά είναι πολύ πρακτικό. Είναι ένα USB. Βλέπετε εδώ πέρα σε mini USB για να φορτίζεις το κινητό σου για να το έχεις συνέχεια μαζί σου μπαίνει μπαμ μπαμ κατευθείαν εδώ πέρα κουμπώνει το βάζεις πάνω στα κλειδιά σου και λουράκι για τα κλειδιά και USB charger και για να μεταφέρει δεδομένα. Πολύ πρακτικό να το έχει συνέχεια πάνω σου. Πραγματικά, ναι, χωρί να το χάσει, χωρί τίποτα. Το περνά και στα κλειδιά σου, βάζει και ένα USB επάνω και σε κομπλέ. Γι' αυτό το πήρα, πρακτικότατο. Πορτοκαλί χρώμα, διάλεξα για, έτσι γιατί μου άρεσε εκείνη την ώρα. Έχει πάρα πολλά χρώματα να τσεκάρετε να δείτε. Και είναι πολύ φθηνό, 60 λεπτάκια έχει, 68 λεπτά κάπου εκεί μέσα. Με ρωτάτε επίσης πάρα πολύ και μου λέτε βάζε link από κάτω, βάζε link από κάτω. Ε, καταρχήν πρώτα απ' όλα να σας πω και το έχω πει σε κάποια παιδιά από κάτω, δεν ξέρω πόσοι έχετε διαβάσει τα σχόλια που γράφω, που απαντάω. Είναι λίγο δύσκολο να βάζω link και αυτό όχι γιατί δεν θέλω, γιατί θα μου πάρει χρόνο, client mind, τίποτα δεν είναι. Απλά το γεγονό του ότι όλα αυτά είναι time ε, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μόνο, πήγατε πως τα αγγλικά, αλλά fail. Λοιπόν, και τι γίνεται είναι ανοιχτά για λίγο καιρό, δηλαδή γύρω στη μια εβδομάδα, δύο εβδομάδε. Με το που το παραγγείλω εγώ, μετά από μια εβδομάδα αυτό, το αργότερο, κάποια είναι και ώρε, είναι θέμα ώρα να κλείσουν, η αγγελία κλείνει. Που σημαίνει ότι ο πολιτή τη βγάζει εντελώ. Οπότε δεν υπάρχει η ίδια αγγελία από τον ίδιο πολιτή με τα ίδια λεφτά που το αγόρασα εγώ. Οπότε κάτι το οποίο το βρήκα, πούμε, για παράδειγμα, 60 λεπτά του ευρώ, εσεί μπορείτε να το βρείτε με ένα, ευρώ του, με ένα ευρώ, με δύο ευρώ, και να πείτε, μα γιατί τι μα λε τώρα. Λοιπόν, αυτέ οι αγγελίε Γρήγορα. Και σκεφτείτε ότι αυτά έρχονται στα χέρια μου μετά από ένα μήνα, περίπου. Οπότε, στο, στην καλύτερη περίπτωση. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι πλέον έχουν εξαφανιστεί αυτέ οι αγγελίε και μου είναι δύσκολο μετά να τα κάτσω να τι ξαναβρω, ώστε να σα τι δείξω όλε. Λοιπόν, ότι δεν θα μπορέσετε να τι δείτε γιατί είναι κλειδωμένε. Και περνάμε στο επόμενο. Το επόμενο. Το οποίο να φανταστώ. Και αυτό στη τη είναι έτσι. Ε? είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι και αυτό ένα αισθητήρα για το ενιδρείο, δεν είναι κάτι τραγικό. Γενικά σα το έχω πει πολλέ φορέ, αν ασχολείστε και με ενιδρία το εξωτερικό, καλός και κακό, πολλέ φορέ είναι μονόδρομος, δεν μπορείτε να κάνετε κι αλλιώ. Και πάμε και στο τελευταίο πακέτο τη ημέρα, αυτό εδώ είναι. Είναι λίγο πιο φθηνή η κάμερα μου, πάνω νομίζω. Πολύ φω, πολύ φω. Και περνάμε και στο επόμενο και τελευταίο και είμαι περίεργος να δω τι είναι. λοιπόν, ένα άλλο project το οποίο έχω στο νου μου είναι ότι θέλω κάποια στιγμή και έχω πάρει και σας είχα δείξει ένα βραχίωνα στα προηγούμενα unboxing, στα ebay unboxing, όπως το βραχίωνα που έχω επάνω το μικρόφωνο. Το σχέδιό μου είναι κάποια στιγμή να μπορέσω να φτιάξω ένα φωτεινό βραχίωνα Θα σου πω τώρα τι θέλω να κάνω Στον οποίο πάνω να προσαρμόσω κάτι που θέλω Και να βάλω και φωτισμό Λοιπόν και ψάχναμε να βρούμε τι μπορούμε να βρούμε Ώστε να φτιάξω ένα πάνελ με φως Σκεφτόμουν να πάρω ταινία, Να πάρω, βασικά αυτό πάει πάνω κατά όλη την ώρα, να το σταθεροποιήσω λίγο Να πάρω ταινία, λεντοτενία και να το φτιάξω δική μου κατασκευή. Και να το κάνω για ένα PC Manga, σε μια που έχω πάνω από χρόνο πλάκα πλάκα να κάνω επεισόδιο PC Manga. Μην προλάβω στρατό. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι. Ναι, και έτσι σκέφτηκα να βρήκαμε με τον αδερφό μου αυτά τα πανελάκια και δοκιμαστικά πήρα αυτό για αρχή ώστε να δω εάν με βολεύει. Όπω βλέπετε πάνω έχει LED. Αυτού του τύπου τα LED. Είναι όπω τα προηγούμενα που σα έδειξα. Με διακόπτη. Λοιπόν, και το... Το βυσματάκι εδώ για να μπαίνει σε φορτιστή και για να το βάλεις με μπαταρία νομίζω αυτό εδώ είναι Γενικά για να το κάνεις φορητό Οπότε θέλουμε να πραγματιστούμε λίγο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο θέμα φωτισμός Έχω δει πολλοί φίλοι έχουν πάρει φωτιστικά πολύ ακριβά Εγώ το καλός κακός δεν μπορώ να διαθέσω τέτοια χρήματα, τόσα χρήματα για να πάρω Φωτισμό καλό, οπότε έχει, τα, είχατε δει και στο παρελθόν ένα, π, ένα πείραμα, μια κατασκευή που είχα κάνει, μπορώ να σας δείξω κάποια φωτογραφία τώρα όσο το βλέπετε εδώ στο βίντεο μια, για, για, να κάνω τα, για να κάνω τα unboxing, έκανα ένα τελάρο, έβαλα τρία φώτα επάνω, πολύ πρακτικό αν και είναι τεράστιο επειδή τα κάνω όλα πάνω στο γραφείο Γιατί δεν έχω κάμερα εξωτερική ώστε να μπορώ να απομακρυνθώ πάρα πολύ από το γραφείο όλα γίνονται εδώ. Οπότε ο χώρο είναι λίγο περιορισμένο, ασχετά με έχω μεγάλο γραφείο. Και λίγο ζορίζομαι γιατί είναι όλα μπροστά μου κομμένα. Μέχρι κάποια στιγμή να φτιάξω όπω τα έχω στο μυαλό μου, ώστε να γίνουν όσο πιο καλά γίνονται. Γενικά είναι δύσκολο πράγμα να κάνει unboxing όταν δεν έχει χρήματα, όταν δεν έχει. Μέσα όταν δεν έχεις τίποτα, σιγά σιγά βίντεο στο βίντεο να το ξέρει λίγο παραπάνω. Εραστέχνης είμαι και προσπαθώ χωρίς πολλά χρήματα να το κάνω όσο καλύτερα μπορώ, να το κάνω όσο πιο ποιοτικό μπορώ και κάθε βίντεο να έχει ένα κλικ παραπάνω από το προηγούμενο. Λοιπόν, και γι' αυτό αν μπορώ μια συμβουλή να σας δίνω, να είστε δημιουργικοί, να φτιάχνετε πράγματα με τα χέρια σας. Έχω ένα κανόνα στη ζωή μου. Ό,τι δεν μπορώ να το αγοράσω, το φτιάχνω. Οπότε, δοκιμάστε, πειραματιστείτε, πάρετε πραγματάκια, φθηνά, βρείτε από εδώ, βρείτε από εκεί και θα δοκιμάστε να φτιάξετε διάφορα πράγματα που έχει στο μυαλό σα ή πάρτε ιδέε από οποιονδήποτε, αν θέλετε να κατασκευάσετε κάτι. Λοιπόν, Κώστα, τσεκτεκνάω. Ελπίζω να σα άρεσε και αυτό το eBay unboxing. 8 πακετάκια. 8-7. Ξέχασα. Τέλο πάντων, 7-8 πακετάκια ανοίξαμε. Ηλεκτρολογικά τα περισσότερα. Και να είστε δημιουργικοί και να φτιάχνετε ό,τι πιο καλύτερο μπορείτε και όσο καλύτερα μπορείτε πράγματα με τα χέρια σα και πράγματα που θα σα φανούν χρήσιμα. Γεια σα, παιδιά. Καλό σα απόγευμα.